πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 5ης, 27 Απριλίου, η προεκλογική ομιλία του Πρωθυπουργού στην Ξάνθη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την αρμονική συμβίωση των χριστιανών με τους μουσουλμάνους συμπολίτες στη Θράκη. Παράλληλα, σημείωσε πως η τουρκική ηγεσία καλό θα ήταν να αντιληφθεί πως βάφοντας αυθαίρετα στο χάρτη με κόκκινο χρώμα νησιά και περιοχές που ήταν, είναι και θα είναι πάντα γαλάζιες, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Από εδώ λοιπόν, από αυτόν τον τόπο, όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν ειρηνικά κάτω από την ευρωπαϊκή ομπρέλα του Έλληνα πολίτη, απευθύνομαι με ειλικρίνεια στους γειτονές μας. Θέλω να τους πω ότι οι σχέσεις μας δεν πρέπει να έχουν θέση στην ένταση της προεκλογικής μάχης. Πορευόμαστε και οι δύο χώρες προς εθνικές εκλογές. Δεν πρέπει επίσης να δηλητηριάζονται με μύθους γύρω από τη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης. Η τουρκική ηγεσία θα ήταν καλό να αντιληφθεί ότι η πραγματικότητα δεν αλλάζει παραχαράσοντας την ιστορία και τις συνθήκες. Ούτε βάφοντας αυθαίρετα στο χάρτη με κόκκινο χρώμα νησιά και περιοχές που ήταν, είναι και θα είναι πάντα γαλάζιες. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνδρομή της Ελλάδας προς τον τουρκικό λαό στο σεισμό του Φεβρουαρίου, όπου η χώρα μας ήταν η πρώτη που βοήθησε την Τουρκία σε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Γι' αυτό και θέλω και εδώ από την Ξάνθη να επαναλάβω τις καθαρές μας θέσεις. Είμαστε συνεπείς. Δεν είμαστε αφελείς. Στην κάθε επιθετικότητα απαντάμε με ετοιμότητα. Δεν κάνουμε διάλογο με το παράλογο, αλλά αγκαλιάζουμε πάντα και ανταποδίδουμε οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε με την Τουρκία τη βασική μας διαφορά, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Είμαστε όμως πάντα απρόθυμοι να ανεχτούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι με τη σειρά της η άλλη όχθη του Αιγαίου να φανεί προσεκτική στις λέξεις της και ελπίζω αληθινή στις προθέσεις της. Εμείς θα είμαστε πρώτοι που, όπως σας είπα, θα ανταποκριθούμε με χαρά σε οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι εδώ στη Θράκη γεφυρώνονται οι διαστάσεις τόσο της εθνικής υπερηφάνειας όσο και της αρμονικής συνύπαρξης. Με άλλα λόγια, είστε στη Θράκη ταυτόχρονα ένα φυλάκιο με μια πρεσβεία της πατρίδας.